Καλησπέρα, παιδιά. Τσεκνά ο κόσμο εδώ. Πριν από καιρό, ένα παιδί με είχε ρωτήσει αν θα αγόραζα ποτέ ένα κατσαβίδι που είχα βρει και είχα ποστάρει στο... στη σελίδα μου στο Facebook. Ένα κατσαβίδι σε προσφορά τη Xiaomi με μπαταρίε κανονικέ. Το σκέφτηκα και λέω: Α το αγοράσω. Α το αγοράσω να το δω με το συγκεκριμένο το έχω πληρώσει με δικά μου χρήματα. Και έφτασε έτσι όπω το βλέπετε έχει μέσα δύο μικρά κουτάκια. Στο ένα περιέχονται οι νύτες του κατσαβιδιού και στο άλλο περιέχεται το κατσαβίδι αυτό καθε αυτό. Είναι πάρα πολύ όμορφο το πακέτο, πάρα πολύ όμορφη εμπειρία του unboxing. Βέβαια δεν σου γεμίζει το μάτι ως συσκευασία, αλλά μου άρεσε αρκετά. Αφού με πέδεψε κάπως ώρα να καταφέρω να τα ανοίξω, το πρώτο πράγμα που ανοίγω είναι οι μύτε. Τι βλέπετε, είναι πάρα πολύ ωραίε, τακτοποιημένε. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι πρακτικό την ώρα τη δουλειά. Βάλε, βγάλε μύτε, κλείσε, άνοιξε το καπάκι. Αλλά είναι αρκετά ωραία πακεταρισμένο για να μην τα χάνεις όλα μπροστά σου με ένα διάφανο πλαστικό να τα προστατεύει και να βλέπει και τι έχει μέσα. Οργανωμένο, πρακτικότατο, πρακτικότατο για αρχή για να μπορεί να το αποθηκεύει. Βέβαια, το πλαστικό είναι ψευτοπλαστικό, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά είναι χρήσιμο και μπορεί να το χρησιμοποιήσει και με άλλα κατσαβίδια. Το ωραίο είναι αυτό, ότι δεν σε περιορίζει. Οπότε, μια χαρά. Και πάμε στο κατσαβίδι αυτό καθεαυτό. Αυτό που παραξένευσε είναι ότι είναι σαν ηλεκτρική οδοντόβρωτσα. Κυριολεκτικά είναι σαν μια ηλεκτρική οδοντόβρωτσα. Έχει δύο επιλογέ, δεξιά-αριστερά. Στην αρχή ήταν ωραία η αίσθησή του, αρκετά ελαφρή, αλλά το ότι είναι αρ και τα ελαφρύ γιατί δεν έχει μπαταρία και πρέπει να τι βάλει στι σύντε μπαταρίε. Όταν το παραγγείλει, να πω την αλήθεια, δεν είχα διαβάσει ότι παίρνει απλέ μπαταρίε. Ε, μια βιδούλα από πίσω που ανήκει και με τον νίκη για να τι βάλει. Παίρνει δύο μπαταρίε. Οι μπαταρίε που παίρνει ξαναλέω είναι τρία αλφα μικρέ. Όσο πιο ισχυρή η μπαταρία, τόσο πιο καλά. Αλλά βέβαια. Πάνω κάτω τα μιλιαμπερόρια των συγκεκριμένων μπαταριών είναι μετρημένα, οπότε δεν μπορείτε να πάρετε άπειρη ισχύ. Πάει μέχρι ένα σημείο ισχύ που δίνουν συγκεκριμένε μπαταρίε. Έχει δύο επιλογέ, δεξιά-αριστερά, βίδωσε-ξεβίδωσε. Πάρα πολύ εύκολα μπαίνουν οι μύθε μαγνητικά. Απλά τη βάζει, δεν χρειάζεται να βιδώσει, να σφίξει κάτι. Απλά παπ, μπαίνει μέσα, κρατιέται μαγνητικά και είναι μια χαρά. Βέβαια, οι μπαταρίε που έβαλα είναι φορτισμένε full. Είναι καινούργιε μπαταρίε, αλκαλικέ αν δεν κάνω λάθο, συγκεκριμένε. Ε, στην αρχή ήταν μια μικρή ξενέρα. Μια μικρή ξενέρα γιατί μου φάνηκε αρκετά αδύναμο. Πάρα πολύ αδύναμο το κατσαβίδι. Εντάξει, κάνει τη δουλειά του, αλλά για μικρού τύπου βίδε. Για να καρφώσει. Εντάξει, αυτή είναι μεγάλη βίδα σχετικά για το συγκεκριμένο κατσαβίδι, αλλά δεν μπορείς να κάνεις μεγάλες δουλειές. Κυρίως λεπτοδουλειές. Γι' αυτό και ο αδερφός μου με έφερε ένα παλιό ραδιόφωνο που είχαμε κάπου στον καράζ για να δούμε αν μπορώ να ξεβιδώσω κάποιες συγκεκριμένε βίδες οι οποίες ήταν αρκετά σφιχτές. Στην αρχή βλέπετε προσπαθώ με το χέρι να το... ενώ πατάω δεν ξεβιδώνει γιατί είναι αρκετά σφιχτές οι βίδες από το εργοστάσιο και από τον καιρό. μέσα στο πλαστικό. Οπότε το γυρίζω με το χέρι και μετά απλά το πατάς για να ξεβιδώσει εντάξει, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, βιδώνει ξεβιδώνει, στο βίδωμα είναι λίγο πιο πρακτικό σε τέτοια πλαστικά και σε ηλεκτρονικά πράγματα. Κάποιες βίδες ξεβίδωσαν σχετικά εύκολα, αλλά ναι, οι σκληρές βίδες θέλουν λίγο χειρισμό με το χέρι. Δεν παθαίνει κάτι από ό,τι είδα, απλά κρατάς κόντρα και το ξεβιδώνεις και συνεχίζει μόνο του, Τώρα σε ποιος βαθύνεται, ας μην κορυδεύομαστε, το συγκεκριμένο κατσαβίδι έχει γύρω στα 10-13 ευρώ, κάπου εκεί τα αγόρασα. Τι ο κατσαβίδι, τόσο παίρνει βασικά και με πιο λίγα και μέχρι με 7 ευρώ παίρνει ένα κατσαβίδι με τις ίδιες μύτες από το ebay που απλά δεν είναι ηλεκτρικό, όχι ηλεκτρονικό, ηλεκτρικό. Εντάξει, είναι για κάποιους οι οποίοι θέλουν να βιδώνουν και ξεβιδώνουν βίδε και να παίζουν και όλα στιγμή ταυτόχρονα. Η πρακτικότητά του ίσω καλύτερα θα ήταν ένα κατσαβίδι με μια επαναφορτισμένη μπαταρία. Δεν ξέρω πόσο ισχυρό είναι ή όχι. Αλλά εντάξει, για ψήλιο λεπτοδουλειέ, για καμιά μητρική για οτιδήποτε, μια χαρά είναι. Κάτι που μπορεί να κάνει και με ένα κλασικό κατσαβίδι. Κυρίω για αυτού που θέλουν να έχουν ένα συμπαθητικό κατζετάκι, ο αδερφό μου πρώτη κουβέντα που λέει Μπα, μάπα τελικά δεν τα αξίζει και τόσο. με να μ' άρεσε για το γκατζετοειδέ του θέματο και για το πόσο ωραίο τακτοποιημένο είναι. Τώρα 13 ευρώ είναι. Αν θέλετε να τα δώσετε και να τα χάσετε, πάρτε το. Εγώ θα σα έχω τα link. Το συγκεκριμένο ξαναλέω, τα αγόρασα με δικά μου χρήματα. Έχουν σταματήσει να οι χορηγίε από γύρμπε και τα συναφή. Εγώ τον γύρμπε του συγκεκριμένου το αγόρασα. Δεν άργησε ευτυχώ. Όλου του παραδόξου αυτό έρθε γύρω 15-20 μέρε με πήρε μέχρι να φτάσει. Εντάξει, αν το θέλετε, θα σα έχω τον link ξαναλέω στην περιγραφή. Ρίξτε το μια ματιά, αλλά μπορείτε να κάνετε τη δουλειά σα άνετα και με ένα πολύ πιο απλό κατσαβίδι. Πήρα ένα κατσαβίδι από το eBay στη μισή τιμή. Είχε τι ίδιε ακριβώ μύτε. Αρκετά όμορφο, μπορώ να πω. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Για λεπτό δουλειέ. Εντάξει, συμπαθητικό. Να έχετε μια όμορφη μέρα από μένα παιδιά, θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας.